όλη η κοινωνία ζει με κουπόνια. Γυρίσαμε ξαφνικά σε μια άλλη εποχή μέσω καπιταλιστικού συστήματος, έτσι, ενός φιλελεύθερου πολιτικού συστήματος. Είναι οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Η κοινωνία δοκιμάζεται και θα δοκιμάζεται για τα επόμενα χρόνια. Η κρίση είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα δέχονται. Θα σας έχω ξαναπεί, όλο αυτό διέται σκοπίμως και η ακρίβεια. Και η ακρίβεια στη μέρα στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια ξυπίεση, ένας εκβιασμός προς την ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να αποδεχθεί στο τέλος τη συνεκμετάλλευση του ρηκτού πλούτου με τους Τούρκους στο Αιγαίο, προκειμένου να έχουμε φτηνή ενεργειακή Βασιλιά, σε αυτά το έχεις ξανακάνει, θα τα δούμε και μετά τριγόρο με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Γένδια. Χρήστο, έρχονται σε σένα, γιατί τώρα ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζει και άλλο σοου προεκλογικό, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι 22 Απριλίου θα γίνει τυπικά η διάλυση και η προκήρυξη της Βουλής, αφού την προηγούμενη μέρα ή το προηγούμενο 48ωρο θα έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη επενδυτική βαθμίδα με την οποία, λέει, θα τρέχουν μετά τα λεφτά, εδώ τα δισεκατομμύρια. Έχει αργήσει αυτό, έτσι. Αυτό το έχει πει και στην προηγούμενη διαδικασία των εκλογών το 2019. Δεν εφαρμόστηκε μια σειρά τέτοιων θεμάτων, τα έλεγε λες και ήταν μαρουλάκια. Δεν έχει μπει καθόλου στην ουσία. Τι θα γίνει, πώς θα διορθώσει την οικονομία, πώς θα νοικοκυρέψει το δημόσιο, πώς θα φτιάξει και πώς θα... Είμαστε πλέον, έχουμε μπει στην διαδικασία των προγραμμάτων και των... να είναι σε μια εκπομπή ψυχαγωγική. Γιατί θέλει να ρίξει συνέστημα και να δημιουργήσει μια έτσι καλύτερη εικόνα ότι είναι ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται, είναι ο πατερούλης κι αυτός. Δεν είναι. Αυτοί που παίρνουν πολύ χαμηλό μισθό, η σύνταξη, δεν πήρανε το επίδομα. Αυτοί που παίρνουν 360 ευρώ το μήνα, πήρανε μόνο 35 ευρώ και αυτοί που παίρνουν ένα χιλιάρικο πήραν 250. Ποιον ενισχύει, δεν τον ενδιαφέρει το Μητσοτάκη, ούτε το κλάμα στα... ούτε για κάτι καλύτερο για τη χώρα. Και γι' αυτό δεν αφήνει να υπάρχει τίποτα και βλέπει και μιλάει για την ακρίβεια και για τα εσωτερικά προϊόντα και δεν ενισχύει καθόλου ούτε τους κτηνοτρόφους ούτε τους αγρότες. Αυτή είναι η πολιτική του. Θέλω να πω με αφορμή αυτά που λέει ο Χρήστος. Θέλω να πω μια τρομερή γελιότητα. Είναι η εποχή που κάνουν όλοι τη φορολογική τους δήλωση. Άρα θα έρθει το αποτέλεσμα στο σπίτι. Δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα να αποπληρώσεις όλο το ποσό το χρέος σου στην εφορία, κάνοντας τι, όπου το φανταστείτε, για να καταλάβετε τι γελία πολιτική ηγεσία έχουμε. Έκπτωση 3%, δηλαδή, εάν έχεις να πληρώσεις την εφορία 2,5 χιλιάρικα, η έκπτωση που σου κάνουν αν πληρώσεις όλα τα λεφτά είναι 78 ευρώ. Δηλαδή είναι τόσο γελίο αυτό το πράγμα. Ποιος είναι αυτός που το σκέφτηκε? Πες φίλε, πληρώνεις, σου έρχεται να πληρώσεις 2,5 χιλιάρικα. Δώσ' του μια έκπτωση 300 ευρώ. Να έρθει να σου πληρώσει όλο το ποσό. 78 ευρώ. Παρακαλώ, δώστε μου το βίντεο με το πρόσφατα του κυρίου Μητσοτάκη για τα τέμπη και την απάντηση του κυρία Κουβελόπουλου. Γιατί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να μας πει ότι και ιδιωτικά λέει έκλαψα για τα τέμπη και τα παιδιά μου μου είπαν και όλα αυτά. Όλα τα έχει βάλει στο τραπέζι. Ζορίζεται για τις εκλογές, φαίνεται πάρα πολύ. Πάμε. Αναφερθήκατε και στις ηλικίες των παιδιών σας, που ήταν πολύ κοντά στις ηλικίες των παιδιών που χάθηκαν και στην τραγωδία των Τεμπών. Θέλω να μου πείτε, εάν σας άσκησαν κριτική τα παιδιά σας γι' αυτό, τι συζητήσατε μαζί σου, τι σας είπαν γι' αυτό? Ό,τι μου είπαν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτή η τραγωδία για όλους μας και για μένα προσωπικά, διότι αισθάνθηκα και αισθάνομαι πολύ βαριά.
πήρα την ευθύνη για αυτό που έγινε. Και από την πρώτη στιγμή δεν κρύφτηκα. Είπα να λαμβάνω το μέρο τη ευθύνη που αναλογεί. Έπρεπε το σύστημα αυτό τη τηλεδιοίκηση, παρότι λειτουργούσε τοπικά στη Λάρισα, να ήταν έτοιμο σε όλη του την έκταση. Που λένε τα παιδιά μου, τι θα κάνει, ώστε να ξαναγίνει. Σήμερα ο Πρωθυπουργό, μετά από πολύ καιρό, μα είπε ότι για το έγκλημα των Τεμπών ίσω κάποιο βράδυ να έκλαψε. Το ζήτημα δεν είναι να έκλαψε ή να μην έκλαψε ο Πρωθυπουργό. Γιατί ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Το ζήτημα είναι να προλάβεις πριν κλάψεις και να προλάβεις την εξέλιξη. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει να προλαμβάνει. Επί 4 χρόνια επιχειρεί να καταστήλει και παρακολουθεί τις εξελίξεις ο ίδιος και η κυβέρνησή του, οι οποίες είναι δυσάρεστες για τον ελληνικό λαό. Οι συγγενείς βέβαια ακόμα περιμένουν δικαίωση. Και θα περιμένουν για πολύ καιρό μέχρι να έρθει η ελληνική λύση και να τους τιμωρήσει όλους. Μάλιστα, αυτά αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει με όλα αυτά τις βαριές εντυπώσεις που συνεχίζουν να έχουν τεράστιο κόστος, όπως λένε οι ίδιοι δικοί του δημοσκόποι, η ζημιά που έχει γίνει, παρά όσο λέει το μάζεψε σε δημοσκοπήσεις, είναι τεράστια. Yeah. Πάμε να δούμε και το επόμενο βίντεο για να το σχολιάσουμε από κοινού με τα απόσπαστα που έχουν κάνει για τις δηλώσεις για τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Αντουρουλάκης, ο οποίος πήγε στον Πειραιά ο κ. Αντουρουλάκης σήμερα την περιοδία του. Για να το δούμε. Είναι μια κάλπη εξαιρετικά κρίσιμη. Πιστεύω ότι τα εκλογικά διλήμματα θα αποτυπώνονται με ολοένα και μεγαλύτερη σαφήνεια. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες πετύχαμε πολλά ως χώρα αυτή την τετραετία. Και το βασικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα κινήσουμε πίσω σε μια εποχή που πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει να αφήσει πίσω τους. Θέλω να δώσουμε απαντήσεις την Κυριακή της 21ης του Μάη. Εκεί όπου τα διλήμματα είναι πολύ καθαρά, το δίλημα είναι αλλαγή ή Μητσοτάκης. Αυτό είναι το δίλημα. Και ο ελληνικός λαός πιστεύω βαθιά ότι έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει τα πράγματα. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές έχει ο ελληνικός λαός την ευκαιρία να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη για να έχουμε πραγματικά μια απόφαση αλλαγής, μια νέα σελίδα δικαιοσύνης και προοπτικής για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Αν δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε εκτοξευθεί από την καρέκλα του Πρωθυπουργού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν τον Μητσοτάκη στην εξουσία και στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την προδοσία που έκανε στη Μακεδονία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι μαζί με τον Μητσοτάκη στήριξαν τις πρέσπες και έδωσαν υποθήκη σε όλη τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Όταν λέμε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν γίνει συνεκμετάλλευση που θέλει ο κύριος Βέντιας και η κυρία Ντόρα, οι Τούρκοι θα πάρουν το δικό τους ποσοστό? Το δικό μας ποσοστό θα πάει η υποθήκη στους Γερμανούς. Δηλαδή, η υποθήκη της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια θα μας πάρει και ό,τι βγάλουμε από τα κοιτάσματα. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αλλάξει λιγάκι και να αποπροσανατολίσει και τον ελληνικό λαό με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει κάνει σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μας πει γιατί έδωσε τόσες μεγάλες αυξήσεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τοποθετούσε αποτυχημένους πολιτευτές κτλ. Και παίρνουν 10 χιλιάρικα το μήνα και οι μισθοί είναι χαμηλά. Για να κάνουν ακριβώς. Και το έχουμε δει. Εξαγορά είναι. Υπάρχει και ένα μία. Εξαγορά είναι.